Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κλισθένης υπήρξε Αθηναίος πολιτικός, ο οποίος κλήθηκε στην Αθήνα τον 6ο π.Χ. αιώνα με το τέλος της τυραννίας του Πισίστρατου για να μεταρρυθμίσει το πολίτευμα της Αθήνας και να το καταστήσει δημοκρατικότερο. Ο Πισίστρατος ήταν ο τελευταίος τύραννος στην Αθήνα και με τις μεταρρυθμίσεις του Κλισθένη, για τον οποίο ο Αριστοτέλης έγραψε ότι έδωσε την πολιτεία στο λαό, ουσιαστικά εγκαθιδρύθηκε το σύστημα της δημοκρατίας στην Αθήνα. Αυτό το όνομα η σημερινή κυβέρνηση αξιοποίησε για να φέρει το συνολικό πακέτο προτάσεών της για τις αλλαγές στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βέβαια, για το νομοσχέδιο αυτό, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κουρλέτης, είπε κατά λέξη ότι δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολιστική μεταρρυθμιστική πρόταση, αλλά τα πρώτα βήματα μιας νέας μεταρρυθμιστικής πολιτικής. Και αυτό το είπαμε κιόλας και Κλισθένης 1. Θα είναι κάτι δηλαδή σαν sequel, όπως λέμε και για τις σειρές στην τηλεόραση. Λοιπόν, τι δεν έκανε ο Κλισθένης, τι δεν υπάρχει μέσα αυτά τα 237 άρθρα. Δεν υπάρχει καμία χωροταξική αλλαγή στους Δήμους. Όλοι περιμέναμε ένα καινούριο χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν υπάρχει τίποτε που να μειώνει την γραφειοκρατία. Κάτι απλώς αναφέρεται στον ελεκτή της νομιμότητας, σε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο που θα γίνεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση και όχι όπως συμβαίνει σήμερα. Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη μέρημνα για τους Μητροπολιτικούς Δήμους. Και ανταυτού, στα 237 άρθρα, για την απλή αναλογική, μίλησαν και οι προλαλήσαντες, φαντάζομαι όλοι θα έχουν και την αρνητική άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά παρόλα αυτά αποσυνδέει τις δημοτικές εκλογές με τις ευρωεκλογές και το πιο πιθανό είναι ότι θα τις συνδέσει με τις εθνικές εκλογές. Αλλά παρόλα αυτά δεν σκέφτηκε ότι η ενσωμάτωση αυτή έγινε, μάλλον η παράλληλη διεξαγωγή τους έγινε, για να έχουμε και μια οικονομία κλίμακος, για να γλιτώσει ο ελληνικός λαός κάποια λεφτά που έχουν να κάνουν με το στήσιμο των εκλογών. Αν δεν κάνω λάθος, οι εκλογές στοιχίζουν 400 εκατομμύρια. Πώς είναι ο προϋπολογισμός μιας εκλογής? Άρα αυτά προφανώς δεν αποτελούν ένα πρόβλημα για τη σημερινή κυβέρνηση. Επίσης τίνεται μια τρίτη κάλπη για τα κοινοτικά συμβούλια, στο οποίο κοινοτικά συμβούλια ενώ έχουν την άμεση εκλογή, ενώ αποδεσμεύεται από την εκλογή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν δίνονται οι ανάλογες αρμοδιότητες. Αναφέρονται σε δημοψηφίσματα, όπου θα τεθούν τα θέματα στο λαό, στους δημότες της πόλης. Υπάρχουν οι πόροι για να προβεί σε ένα δημοψήφισμα ένας δήμος? Και ας πάρουμε ένα πιθανό θέμα που θα μπορούσε σήμερα, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, να θέσει δημοψήφισμα ο Δήμος μας. Το αποτεφρωτήριο. Και λέμε, θέλει ή δεν θέλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να γίνει αποτεφρωτήριο? Και αποφάσιζε ο Δήμος με ένα μεγάλο ποσοστό ότι το επιθυμεί. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή γνωρίζουμε και τα θέματα και τα συζητούμε εδώ, ότι η πολιτεία καλείται να επισπεύσει αυτή την απόφαση και να την πάρει, ότι ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτσης που πρέπει να μας δώσει την έγκρισή του, επειδή ψήφισε ο λαός της πόλης σαν δημοψήφισμα, θα προχωρήσει στην έκδοση τοπικού ρημοτομικού. Όλα αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο στις αλλαγές με τεχνικές και όχι δομικές αλλαγές. Και από τη μια πλευρά έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση της εκλογής του Δημάρχου, με την δεύτερη Κυριακή, που σημαίνει ότι η πόλη καθολικά πρέπει να αποφασίσει μεταξύ των δύο επικρατέστερων ποιος θα είναι τελικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ή οποιασδήποτε άλλης πόλης, Δήμου. Αλλά από την άλλη πλευρά θα υπάρχει μια απλή αναλογική εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβούλου. Χάθηκε ευκαιρία να εφαρμοστεί το γερμανικό σύστημα. Αυτό ξέρετε που μπορεί ο κάθε δημότης να ψηφίσει δημοτικούς συμβούλους ανεξαρτήτου παρατάξεως. Να θεωρήσει δηλαδή ότι μπορεί να ψηφίσει άλλον για δήμαρχο και άλλον για δημοτικό σύμβουλο. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άριστοι, οι καλύτεροι θα μπορούν να επιλέγονται από τον καθένα. Και αντί λοιπόν για όλες αυτές τις αλλαγές που όλοι λίγο πολύ τις περιμέναμε, όλοι τις συζητούσαμε, όλοι οι αυτοδιοικητικοί τις γνωρίζουμε, είχαμε αυτό το σύστημα το οποίο στο όνομα μιας επερχόμενης μεταρρύθμισης απλώς δίνει τη δυνατότητα στο λαό
να ψηφίζει με την απλή αναλογική και την επόμενη μέρα να έχουμε μια συνδικαλιστοποίηση και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δηλαδή που όσοι συμμετέχουμε σε επιμελητήρια βλέπουμε σαν παζάρια να γίνεται μεταξύ των παρατάξεων, να γίνει και στην τοπική αυτοδιοίκηση, όταν από το 1974 και μετά ο μόνος σταθερός θεσμός στην Ελλάδα, οι μόνες εκλογές που ξέρουμε πάντα πότε θα γίνονται, είναι οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα και αυτό οδηγεί σε μια αβεβαιότητα και απορώ αν αυτά τα πράγματα τα οποία λειτουργούν, προσπαθούμε και αυτά να τα καταστρέψουμε, να τα αποδομήσουμε. Προφανώς τότε δεν πάμε σε αυτό που όλοι θα θέλαμε στην τοπική διακυβέρνηση, αλλά θα πάμε και σε ένα ακόμα τοπικό χάος. Ευχαριστώ πολύ.